Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, γιατρέ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Από αύριο αναλαμβάνετε ως ιδιώτης γιατρός, εσείς και συνάδελφοί σας, θα πούμε πόσοι, την φροντίδα όλων των καθαρών, των μη COVID παθολογικών περιστατικών στην ιδιωτική κλινική Γυρομέτικα Κωνσταντινίδης. Πρώτα απ' όλα αυτό... Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, είναι επίσημο πια. Από αύριο θα μεταφερθούν σε δόσεις περιστατικά που νοσηλεύονται στην παθολογική κλινική. Έχει πραγματοποιηθεί μία σύμπραξη του ομίλου με το ελληνικό δημόσιο και θα διαθέσουμε το περίπου στις, κοντά στις 40 κλίνες, 35 με 40 κλίνες, όσες μπορέσουμε περισσότερες, βάσει και της υπογραφής ασύμβασης. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουμε εγώ, έχοντας ένα θεσμικό ρόλο του επιστημονικού διευθυντή, αλλά και όλο το σύνολο σχεδόν των ιδιωτών παθολόγων, όσοι κλήθηκαν, είχαν όλη την διάθεση να συμμετέχουν. Θα καταρτήσαμε πρόγραμμα εφημεριών. Θα υπάρχει συνεχής επικοινωνία με την παθολογική κλινική για αρχή του νοσοκομείου Κοζάνης. Δεν ξέρουμε τις επόμενες εβδομάδες τι θα γίνει. Θα αδειάσουμε την παθολογική κλινική από ήδη νοσηλευόμενα περιστατικά, non-COVID, με τις προϋποθέσεις που συζητήσαμε σε επιστημονικό επίπεδο. Ναι, γιατρέ... Κύριε Βαλτέκη, πόσους περιμένετε αύριο στη Γυρομέντικα, ή μάλλον στην κορυφή του? Κανονικά θα νοσηλεύονται σε εμάς, θα δίδεται αγωγή και θα παίρνουν εξιτήριο από εμάς, δεν θα ξαναγυρνούν στο νοσοκομείο. Θα ορίσουμε ώρες επικοινωνίας των συγγενών με τους θεράποντες ιατρούς, τους εφημερεύοντες. Πόσους ασθενείς περιμένετε, αυτό ρώτησα. Πόσους ασθενείς? Γύρω στους 30 με 35 σε πρώτη φάση, όχι αύριο όλους. Σταδιακά. Επειδή έχουμε κάποιο, σιγά σιγά θα γίνει το γέννησμα της κλινικής. Και από εκεί και πέρα θα είμαστε σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με την παθολογική κλινική και για τυχόν πληροφορίες που θα χρειαστούμε για τους ασθενείς που νοσηλεύονται και για όταν πρόκειται να πάρουν ένα εξιτήριο για να καλυφθεί αμέσως το κρεβάτι το οποίο θα αδειάσει. Ναι, γιατρέ, πόσοι συνάδελφοί σας θα συμβάλλουν σε αυτό? Μαζευτήκαμε γύρω στους 10 με 11 παθολόγους πρώτον. Ναι. Έχουμε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 6, 7, 8 εκεί γύρω καρδιολόγους. Έχουμε τη στήριξη και των συναφών ειδικοτήτων, των αναισθησιολόγων, των δύο αναισθησιολόγων που έχουμε. Έχουμε προφορικά τουλάχιστον και από ειδικότητες όπως ουρολόγοι, συγκεκριμένοι συνάδελφοι. Απλά δεν προλάβαμε και νευρολόγους, όπου τους χρειαστούμε να μας βοηθήσουν, εκδήλωσαν όλοι ενδιαφέρον. Απλά σε πρώτη φάση οι άμεσα εμπλεκόμενοι και εφημερεύοντες θα είμαστε κατά πρώτο λόγο οι παθολόγοι και με επισκέψεις κατ' επίκληση και συνεχόμενη παρουσία θα είναι οι καρδιολόγοι. Ήδη εμείς έχουμε ένα σύστημα εφημερευόντων των καρδιολόγων και αυτό εμπλουτίστηκε και από άλλους συναδέλφους καρδιολόγους. Και όλες οι ειδικότητες, δεν ξέρω αν ξεχνάω τώρα, γιατί έχω έτσι μια κούραση από το πρωί, προσπαθούμε να εργαζόμαστε. Σας καταλαβαίνω. Φυσικά. Γιατρέ, αφού σας δώσουμε συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία και να τη μεταφέρετε και σε όλους τους συναδέλφους σας ιδιώτες που θα προσφέρουν εθελοντικά, έτσι και να το πούμε αυτό, να ρωτήσω από την εμπειρία σας, πόσο θεωρείτε ότι μπορεί να αντέξει η λειτουργία αυτού του συστήματος? Δηλαδή, και πότε θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα κατά τη γνώμη σας? Από ό,τι ξέρουμε για το ρεπορτάζ και από ό,τι είπατε, υπάρχει ένα πικ 35-40 ατόμων. Χτύπα ξύλο. Ναι. Οι άνθρωποι αρρωσταίνουν, νοσηλεύονται, χρειάζονται διάφορα. Πόσο μπορεί να αντέξει αυτό το πράγμα? Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Δυστυχώς εξαρτώμαστε από την πορεία της πανδημίας. Εάν χειροτερέψει η πανδημία και άλλο, μη έχοντας να διοχετεύσουμε τα περιστατικά, θα μειώνονται οι κλίνες για τα κλασικά περιστατικά, τα non-COVID, για να νοσηλεύσουμε τους
οξέως πάσχοντες και κινδυνεύουν, και όσους κινδυνεύουν από τον κορονοϊό. Το πόσο κανένας δεν μπορεί, ήδη το σύστημα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά από τα ρεπορτάζ και από όλη την ενημέρωση που έχετε, το δημόσιο σύστημα υγείας έχει κοντεύει να κρασάρει, να καταρρεύσει. Επίσης, εμείς οι ιδιώτες από πλευράς μας μέχρι τώρα, χωρίς να κάνουμε εφημερίες, δημιουργούσαμε ένα ανάχωμα και σας το λέω και από προσωπική εμπειρία και από όλους τους συναδέλφους που μιλήσαμε χθες και καταθέσαμε τις εμπειρίες σε μια τηλεδιάσκεψη που κάναμε αργά το βράδυ μέχρι σε μια τη νύχτα. Σαν ανάχωμα λειτουργούσαμε με οδηγίες από το τηλέφωνο, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα άμεσης εξέτασης λόγω κινδύνου μετάδοσης της νόσου. Και δίναμε συνταγές, δίναμε οδηγίες και με πρακτικά μέτρα, με ένα οξύμετρο, με τον αριθμό των αναπνοών το λεπτό και κάποιες πληροφορίες που μας δίναν οι ασθενείς και τα παιδιά τους και οι συνοδοί τους, προσπαθούσαμε να γλιτώσουμε τα έξτρα περιστατικά που μπορούσαν να γίνουν καλά, όχι να γίνουν καλά, να κρατηθούν, να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση και μόνο με οδηγίες. Δεν είναι όλοι για νοσηλεία. Στο σπίτι, για να μην χρειαστεί να ανέβουν στο μαμάτσο και επιβαρύνουν την κατάσταση, λέτε. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν ξέρω αν θες κάτι διαδικαστικό για την κλινική. Επειδή ένα πράγμα, είχε γίνει μία επίσκεψη από την ιατρική υπηρεσία, από μια επιτροπή του μαμάτσου και υπήρξαν κάποια προβλήματα αρχικώς. Αυτά τα προβλήματα τα έχουμε ξεπεράσει όλα. Δεν ξέρω αν είστε γνώστοι. Κοιτάξτε λίγο. Ήρθε ο πρόεδρος της ιατρικής υπηρεσίας, αν το λέω καλά, ο κ. Γρηγοριάδης. Ναι. Διευθυντής της Σορυλά, αν δεν κάνω λάθος. Ήρθε ένα κλιμάκι από τεχνικούς κτλ. Η δεύτερη συνάντηση ήταν η καταληκτική, γιατί ήρθε ο κ. Χρήστογλου. Έτσι. Από την ΥΠΕ, από την τρίτη. Ο υποδιοικητής της ΥΠΕ, έτσι. Ο υποδιοίκητης, ακριβώς, δεν θυμάμαι τον τίτλο του. Ναι, ναι. Λοιπόν, και εκεί τέθηκαν ακόμα πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Ήταν ο κύριος Λαμπρόπουλος, ο διευθυντής της καρδιολογικής. Τέθηκαν πάρα πολλές λεπτομέρειες και σε ιατρικό επίπεδο και σε διαδικαστικό επίπεδο. Και έτσι είχαμε κάποιες ενστάσεις. Περισσότερο θέλαμε τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις για να δημιουργηθεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Για να μην δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα από ό,τι πάμε να λύσουμε. Αυτή τη φορά η συνάντηση ήταν πέρα ως πέρα επαγγελματική, ήταν πιο οργανωμένη, κακά τα ψέματα. Η πρώτη συνάντηση ήταν περισσότερο καταγραφή των δυνατοτήτων της κλινικής. Από εκεί και πέρα πήραμε τις διαβεβαιώσεις από τον κύριο Χρήστο Γουλό ότι θα έχουμε την αμέριστη βοήθεια του νοσοκομιακού συγκροτήματος του νοσοκομείου Κοζάνης και για αξονικές που δεν έχουμε, η κλινική μας θα δουλέψει βάσει της λειτουργίας της, της άδειας λειτουργίας της. Δεν μπορούμε να δούμε περιστατικά με εντατική που απαιτούν εντατική. Δεν έχουμε εντατική, δεν έχουμε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Άρα λοιπόν θα γίνεται μια διαλογή των περιστατικών, θα συζητάμε καθημερινά και πολλές φορές την ημέρα με τους συναδέλφους από το νοσοκομείο. Θα βρίσκομαι εγώ και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι συνέχεια από τους ασθενείς από πάνω και ό,τι μπορούμε να αποσυμφορήσουμε από το νοσοκομείο θα το πάρουμε σαν περιστατικό. Και αν χρειαστούμε μια έξτρα βοήθεια ή ενδεχομένως μια επιστροφή ασθενούς, θα μας τη δεχτούν στα πλαίσια που μπορούν οι άνθρωποι ή να μας μεταφέρουν την πολύτιμη εμπειρία που έχουν, γιατί κακά τα ψέματα οι παρετοκαπνισμένοι σε θέματα νοσηλείας και δύσκολων περιστατικών είναι οι συνάδελφοι των καθολικών κλινικών. Είναι κάτι που θα αφοσιωθούμε στο κοινό καλό. Είναι μια συστράτευση, έτσι, ανθρώπινη, επιστημονική, υλική, τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό δεν θέλω να λέω πολλά λόγια. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια. Ας ελπίσουμε να βοηθήσουμε και εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας και σε πρακτικό επίπεδο και σε ουσιαστικό και σε ιατρικό, τι θέλετε. Και να μας δώσει βοήθεια ο Θεός. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση από μένα, δεν ξέρω αν θέλει Ρίτα. Εσείς τώρα προφανώς μαζί με όλους τους συναδέλφους σας βλέπετε μια κατάσταση και στην περιοχή μας. Θεωρείτε ότι το επιδημιολογικό φορτίο είναι ακόμα υψηλό από αυτά που γνωρίζετε και δεν μιλώ για τα κρούσματα που βλέπουμε εμείς. Ίσως από τα περιστατικά που ακούτε, έχετε στο ιατρείο σας, έχουν οι συνάδελφοί σας, έχουμε όντως πολύ υψηλό πρόβλημα. Έχουμε θέματα γιατί καταρχήν σίγουρα έχουμε μεταλλάξεις οι οποίες είναι πιο μεταδοτικές, κάνουν τον ιό πιο μεταδοτικό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αν βάλουμε την κούραση του πληθυσμού, των πολιτών που δεν αντέχουν άλλο την κλεισούρα, αυτούς τους περιορισμούς και όλα αυτά, έχουμε δυστυχώς και ανθρώπους που είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω άρνησης, είτε λόγω, δεν θέλω να χαρακτηρίσω έτσι, να χρησιμοποιήσω άσχημους χαρακτηρισμούς,
και βέβαια εξακολουθεί να υπάρχει υψηλό γεωλογικό φορτίο μέχρι τι, να αποδώσει κάποια μέτρα ατομικής αυτοπροστασίας, γιατί ό,τι και να κάνει μια κεντρική κυβέρνηση, μια τοπική αυτοδιοίκηση, η ευθύνη είναι καθαρά βαρύνια εμένα και εσάς και τον καθένα ξεχωριστά. Μάλιστα. Αν εγώ πάω να χαιρετήσω τον οποιονδήποτε και έχω τη μύτη απ' έξω από τη μάσκα, δεν ανανεώνω, δεν αλλάζω τη μάσκα μου, δεν πλένω καλά τα χέρια μου, πηγαίνω και κάνω επισκέψεις σε άλλα σπίτια. Ναι, χρειάζεται. Αλλά ας χρησιμοποιήσουμε τη μάσκα, ρε παιδιά. Ας καθίσουμε λίγο, ας κοιτάξουμε λίγο πιο ανοιχτούς χώρους. Μικρές καθημερινές λεπτομέρειες. Έτσι γίνονται τα λάθη. Γιατρέ, ευχαριστούμε. Γιατρέ, εγώ θέλω να πω ότι επειδή έχω εικόνα από τη χθεσινή συνεδρίαση, η οποία ήταν πραγματικά μέσα στα ξημερώματα, ότι, και αυτό είναι καλό να ακουστεί κάποια στιγμή, ότι όλοι οι ιδιώτες γιατροί, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς καν πρώτη μου μετέφεραν, είπαν ότι ναι, εμείς μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Και θα το κάνουμε αγόγγιστα και θα το κάνουμε για όσο διαρκέσει. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι συναδελφοί σας που μαζεύτηκαν, περίπου 10-12 άτομα, ναι, και όχι κλείνουν, αλλά περιορίζουν ενδεχομένως τα ιδιωτικά τους ιατρία και τον προσωπικό τους και οικογενειακό τους χρόνο και ρίχνονται σε μια μάχη για να στηρίξουν μια περιοχή που είναι σε πολύ πολύ βαθύ κόκκινο. Άρα αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ακουστεί και να πούμε καμιά φορά και κανένα ευχαριστώ σε όλους εσάς, γιατί όλες οι ειδικότητες είπαν πως βάζουν πλάτη. Απλώς στην πρώτη γραμμή βρίσκεστε οι παθολόγοι προφανώς. Ναι, χρειάζονται συγκεκριμένες ειδικότητες. Από εκεί και πέρα έχουμε από όλους, γιατί είμαστε μικρή κοινωνία, ναι, υπάρχουν προσωπικές και φιλικές σχέσεις και συναδελφικές. Έχετε από όλους μια πλάτη. Όλοι θα βοηθήσουν. Κάτι τελευταίο. Και σε σχέση και με τις δικές σας αντοχές, γιατί όπως είπε και ο Ζήσης, όπως σας ρώτησε, δεν ξέρουμε πώς θα διαρκέσει αυτό το πράγμα. Επειδή εγώ τουλάχιστον δεν την έχω αυτή τη γνώση. Όταν μου λέτε ότι μπορούμε να βάλουμε μέσα στην κλινική 35 άτομα και έχουμε 10 γιατρούς, βγαίνουν οι εφημερίες, αυτός ο αριθμός είναι ικανοποιητικός, γιατί και εσείς θα πρέπει να κρατήσετε αντοχές και οι άνθρωποι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν μια ιδιαίτερη φροντίδα. Ναι, θα προσπαθήσουμε, ναι, σίγουρα. Έχουμε και τις οικογένειές μας, έχουμε κάποιοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Και προς τιμήν τους άνθρωποι που έχουν ζητήματα προσφέρθηκαν και αυτό με συγκίνησε ιδιαίτερα. Γιατροί εννοείται, συναδελφοί σας. Ναι, ναι, συναδελφοί μας. Δεν είναι μόνο, είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό. Είμαστε οριακά και στο θέμα του νοσηλευτικού προσωπικού. Είμαστε τα παιδιά που εργάζονται, οι τραυματιοφορείς. Όλοι εδώ για την κλινική που μπορώ να μιλήσω, όντας διευθυντής. Όλοι μας είμαστε μια γροθιά. Να έχουμε τη μονάδα τεχνητού νεφρού, η οποία πολεμάει με νύχια και με δόντια να προστατέψει όλους αυτούς τους ευαίσθητους ασθενείς από τον κορονοϊό και τις επιπλοκές του. Έχουμε τη μευτική, όλοι οι συνάδελφοι και οι γυναικολόγοι, όλοι προσφέρθηκαν. Σε μια προηγούμενη σύσκεψη που κάναμε από κοντά διαζώσεις, άλλες 3-4 ώρες, όλες οι ειδικότητες ήταν. Μπράβο, να ακουστεί αυτό. Φτάνετε, τις βγάζετε τις εφημερίες, αυτό με ενδιαφέρει. Αρκεί ο αριθμός. Έχω βγάλει πρόγραμμα για ένα μήνα, ναι. Έχω βγάλει. Έχετε βγάλει πρόγραμμα για ένα μήνα. Ωραία. Ωραία. Και θα δούμε στην πορεία πώς επαρκούμε. Θα είμαστε ένας, θα είμαστε δύο. Θα δούμε πώς βγαίνει η δουλειά. Αυτό θα το δούμε και στην πράξη. Ξέρετε, χτίζοντας βγαίνει το σχέδιο. Οπότε, σε πρώτη φάση, τα βασικά τα εξασφαλίσαμε. Ευχαριστούμε. Μακάρι να με χρειαστεί. Να πετύχουμε, να πέσουμε στο στόχο και να κάνουμε δουλειά. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλά κουράγια. Καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είναι μία.